Έξι μέρες μετά και η κάμερα που εγκαταστήθηκε από τους Ατήλες δεν έχει αφαιρεθεί, με την UNFICIP να δηλώνει απλώς ότι συνεχίζονται οι επαφές. Θα κάνουμε τα πάντα για να διαφυλάξουμε την ασφάλεια των πολιτών της περιοχής, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Άμυνας. Η Κύπρος έχει πολλά να μάθει από το μοντέλο της Ιρλανδίας, δήλωσε παράλληλα ένας εκ των διοικητών της UNFICIP. Η Σοφία Ιωσήφ έχει το ρεπορτάζ. Χωρίς προσκόμματα φαίνεται να υλοποιείται ο επεκτατικός σχεδιασμός της Τουρκίας, η οποία επιχειρεί να καταλάβει κομμάτι-κομμάτι την νεκρή ζώνη. Στοχεύει στο να δημιουργηθούν γκρίζες ζώνες επί της νεκράς περιοχής, προκειμένου να αποκτήσει ενδεχομένως, όπως θεωρεί ο κατοχικός στρατός, πλεονεκτήματα εναντί της εθνικής φρουράς. Δεν είναι τυχαία η πύλα, δεν είναι τυχαία τα στροβίλια, δεν είναι τυχαία η περιοχή του Αγίου Δομετίου, δεν είναι τυχαία βέβαια η περιοχή του Μαμμάρη και της Δένιας. Έξι μέρες μετά την παράνομη εγκατάσταση της κάμερας στο σπίτι της Χρυσάλλας και παρά τις επαφές και τα διαβήματα, το καθεστώς της νεκρής ζώνης δεν έχει αποκατασταθεί. Οι ειρηνευτές για άλλη μια μέρα, απλοί παρατηρητές. Ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Colin Stewart, συνεργάζεται και με τις δύο πλευρές για να αποτρέψει περαιτέρω εντάσεις και να αποκαταστήσει το στάτους κουβό στην περιοχή. Οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ συνεχίζουν να περιπολούν και να παρακολουθούν στενά την περιοχή. Ανησυχή ηρεμία επικρατεί στην περιοχή, όπου μετά την έντονη στρατιωτική κινητικότητα της Τετάρτης, οι κάτοικοι δηλώνουν ότι δεν έχουν σημειωθεί άλλα παρόμοια περιστατικά. Το Υπουργείο Άμυνας και η Εθνική Φρουρά δεν θα επιτρέψουν ποτέ να τεθεί κανένας σε κίνδυνο. Έχουν ενισχυθεί οι φρουρές. Υπάρχουν κοινές περιπολίες της Εθνικής Φρουράς με την αστυνομία. Τα υπόλοιπα επιχειρησιακά μέτρα, τα οποία περιλαμβάνονται μέσα στους σχεδιασμούς της Εθνικής Φρουράς, πώς και πότε θα αντιδράσει στην οποιαδήποτε ξένη επιβουλή, είναι εκεί και ανά πάσα στιγμή, αν χρειαστεί, θα πάρθουν αυτές οι αποφάσεις. Την ίδια ώρα, διοικητής της UNFICIP δήλωσε ότι η Κύπρος έχει πολλά να μάθει από το Ιρλανδικό μοντέλο, κάνοντας αναφορές στη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Η Κύπρος θα μπορούσε να μάθει πολλά από τη μελέτη του Ιρλανδικού μοντέλου, αν και χρειάζεται ακόμη να γίνει σημαντική δουλειά. Η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής επέτρεψε σε μια γενιά παιδιών να μεγαλώσουν ειρηνικά, καθώς δεν έχουν μνήμες από τα γεγονότα του παρελθόντος. Η συμφωνία μεταξύ άλλων αναγνώριζε τη Βόρεια Ιρλανδία ως μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ η ένωση και αυτοδιάθεση της χώρας θα μπορούσε να γίνει μόνο με δημοψήφισμα. Εν ώψη της επίσκεψης του στην Αθήνα στις 7.